Άσκηση με ισχυρό μήνυμα στο Αιγαίο. Ανακατάληψη αεροδρομίου Σκύρου από κομμάντος Ελλάδας, ΗΠΑ, Γερμανίας και Ολλανδίας. Η διεθνή συνεργασία χθες το βράδυ των επίλεκτων δυνάμεων από Ελλάδα, ΗΠΑ, Γερμανία και Ολλανδία για την ανακατάληψη του αεροδρομίου της Σκύρου ήταν σαφώς μια άσκηση με μεγάλο νόημα για το Αιγαίο. Πρόκειται για υψηλού επίπεδου αερομεταφερόμενες και αμφίβιες επιχειρήσεις στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Εκτιμάται ότι μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η επιλογή του νησιού αυτού ως το επίκεντρο της άσκησης που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή επίλεκτων αερομεταφερόμενων και αμφίβιων δυνάμεων. Το κεντρικό σενάριο της άσκησης που εκτελέστηκε χθες το βράδυ περιελάμβανε αεραποβατική ενέργεια επίλεκτων πολυεθνικών δυνάμεων για την ανακατάληψη του αεροδρομίου του νησιού που προηγουμένως είχε καταληφθεί από δυνάμεις του εχθρού. Η επιλογή του νησιού αυτού δεν είναι βέβαια τυχαία, αφού είναι γνωστό στην αμυντική διάταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς συνιστά το μεγαλύτερο και σημαντικότερο πυλώνα της ελληνικής αεράμυνας. Το νησί της Σκύρου έχει τεράστια σημασία και στον σχεδιασμό ολόκληρου του σχεδίου άμυνας της χώρας μας έναντι τουρκικών απειλών στο Αιγαίο σε κάθε σενάριο ελληνοτουρκικής πολεμικής διένεξης. Η κατάληψη του νησιού της Σκύρου ευρίσκεται στα κύρια σχέδια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με μια ευνηδιαστική επιχείρηση με την χρήση τουρκικών drones και αεραποβατικής ενέργειας στη συνέχεια. Οι Τούρκοι έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την καταστροφή όλων των εγκαταστάσεων στο νησί αυτό και είτε με αεραποβατική ενέργεια είτε με χρήση βαλιστικών πυράβλων θα επιδιώξουν την καταστροφή των ελληνικών στρατιωτικών υποδομών, όχι όμως του αεροδρομίου, το οποίο θα τους χρησιμεύε σε ένα υποθετικό σενάριο για να εκβιαστεί η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.